Βασιλεία Κοντοπούλου, η οποία συνομίλησε με νομικούς και της εξήγησαν, Λία, το σκεπτικό της απόφασης. Έτσι, μίλησα με διαπρεπείς ποινικολόγους και νομικούς, οι οποίοι μου επισημαίνουν το εξής. Το γεγονός ότι οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν προφυλακίστηκαν, αλλά θέθηκαν ελεύθεροι με όρους, και μάλιστα ο κ. Κασιδιάρης και με θεματική εγγύηση, δεν σημαίνει ότι έχουν αθωωωθεί. Η μη προφυλάκησή τους δηλαδή δεν σημαίνει ότι έρει την ποινική δίωξη. Και μάλιστα τους έχουν επιβληθεί αυστηροί όροι, αυτή τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και στον κύριο Κασιδιάρη η θεματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι δεν αθώνονται. Η ποινική δίωξη παραμένει σε ισχύ. Θεωρούνται κατά τον νόμο κατηγορούμενοι. Απλώς δεν έχουν προφυλακιστεί, όπως πάντα μου εξηγούν οι νομικοί κύκλοι, ότι δεν έχουν προφυλακιστεί για το γεγονός ότι έπρεπε να συντρέχουν οι λόγοι για να εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει κίνδυνος να διαφύγουν από τη χώρα ή ο κίνδυνος να διαπράξουν νέα αδικήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αφενός, το θέμα της φυγής στο εξωτερικό έχει λυθεί, γιατί έχει επιβληθεί ήδη ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Από την άλλη, επειδή είναι εν ενεργεία βουλευτές, είναι ελάχιστος έως μηδαμινός ο κίνδυνος. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι κατηγορούνται με βάση το 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, ένας εν ενεργεία βουλευτής είναι πολύ δύσκολο να διαπράξει νέο συναφές αδίκημα. Αυτό λοιπόν μας εξηγούν οι νομικοί κύκλοι. Και επισημαίνει ότι οι περιοριστικοί όροι παραμένουν και είναι αρκετά έτσι βαρύς. Δεν σημαίνει το γεγονός ότι δεν είχαμε προφυλάκηση ότι έρεπε το αξιόπινο των πράξεών τους. Από εκεί και πέρα, τώρα ουσιαστικά βρίσκομαι στο στάδιο της λήψης των απολογιών που πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η δικαστική όμως έρευνα δεν σταματάει εδώ. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει και σε βάθος θα ερευνηθεί η υπόθεση όπως μας διαβεβαιώνουν δικαστικοί κύκλοι. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ πιθανό τις προσεχείς ημέρες η δικογραφία αυτή που αφορά την εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με το κατηγορητήριο να ανατεθεί σε εφέτη ειδικό ανατεθεί, ούτως ώστε και να διερευνηθεί πλήρως και σε βάθος, αλλά και να γίνουν ταχύτατα, να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες. Δεν σημαίνει επίσης ότι εάν κατά τη διάρκεια της όλης της δικαστικής διερεύνησης, αν προκύψουν νέα στοιχεία ή νέες κατηγορίες που να βαρύνουν τα πρόσωπα που ήδη έχουν απολογηθεί, αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν θα προχωρήσουν σε άσκηση νέων ποινικών διώξεων και στη λήψη συμπληρωματικών απολογιών. Ουσιαστικά λοιπόν από εδώ και πέρα ξεκινάει η έρευνα. Βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν ακόμα και συλλήψεις εν ενεργεία αστυνομικών για το θέμα. Θα γίνει η συλλογή και το φιλτράρισμα όλων των ενδείξεων, τα οποία κάποια στιγμή στο μέλλον, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα καταλήξουν σε δικαστικό βούλευμα, που τελικώς εκεί θα έχουμε την πρόταση για παραπομπή ή όχι κάποιον από τους κατηγορουμένους σε δίκη. Μάλιστα.